Μάλιστα. Να βάλουμε τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη και τη Μαρία Τζαχαράκη στην παρέα μας, να τα δούμε όλα αυτά. Διαμαντή, θα έρθουμε και σε σένα. Καλημέρα, Μαρία, κύριε Καλεντερίδη. Καλημέρα. 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 Να ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ. Βέβαια. Μαρία, ποια είναι η εικόνα που έχεις, ποια είναι η εκτίμησή σου? Πρώτα απ' όλα να πω ότι χθες άλλα περιμέναμε, άλλα ακούσαμε. Είχε δημιουργηθεί ένα πέπλο μυστηρίου, ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος δηλαδή το είχε δημιουργήσει. Ναι. Συνέχεια έλεγε και ξανάλεγε ότι θα πάμε στην Κύπρο και θα έχουμε πολλά νέα, χαρμόσυνα νέα να αναγγείλουμε. Τελικά αυτό που εξήγηλε ήταν παλάτια, μέγαρα και λουλούδια ουσιαστικά. Γιατί είπε ότι αυτό που έχω να σας ανακοινώσω είναι ότι θέλουμε να χτίσουμε ένα καινούριο προεδρικό μέγαρο στα κατεχόμενα, mm-hmm. ένα καινούριο κοινοβούλιο και έναν εθνικό κήπο, γιατί δεν νοείται κράτος χωρίς να έχει αυτά τα τρία. Και αυτά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είπε, δεν αξίζουν στην Δεν αντάξια του Τούρκο-Κυπριακού λαού, ναι. Έτσι ακριβώς. Και όλοι μετά έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Δηλαδή αυτό ήτανε που ήθελε να ανακοινώσει. Βέβαια, κρατάμε επιφύλαξη, γιατί σήμερα μπορεί να είναι τα σπουδαία. Όλα αυτά τα σενάρια που έχουν βγει κατά καιρούς ότι μπορεί να ανακοινώσει, μπορεί να τα πει σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή τις στρατιωτικές βάσεις, ίσως κοίτασμα φυσικού αερίου, ίσως κάποια απόφαση για αναγνώριση του ψευδοκράτους από το Αζερβαϊτζάν, γιατί όλα αυτά ακούγονται. Για να δούμε όμως. Πάντως χθες αυτό που είχε ανακοινώσει, ότι έχουν ανακοινώσει ένα μεγάλο χαρμόσυνο νέο. Εντάξει, εδώ ακόμη και ο τύπος και η αντιπολίτευση, γιατί έχουμε αντιδράσεις ήδη, λέει τι ήταν αυτό, ας πούμε, τα παλάτια, ήθελε να ανακοινώσει, ήθελε να κάνει τη Λευκωσία ως μια καινούργια άγκυρα. Μάλιστα η αξιωματική αντιπολίτευση του τη λέει κιόλας, κατάφορα ότι ο τουρκοκυπριακός λαός δεν έχει ανάγκη από παλάτια, κύριε Ερντογάν, αλλά από οικονομία, από καλή οικονομία, από χρήματα. Mm-hmm. Και το κόμμα το ακροδεξιό της Μέρα Αλεξανέρ λέει ότι το καλό νέο δηλαδή ήταν να πνιγεί στον πετόν η Λευκωσία. Αυτά ήταν τα καλά νέα που ήθελε να ανακοινώσει. Τέλος πάντων, όπως είπαμε, θα δούμε και σήμερα, γιατί σήμερα υπάρχουν παρελάσεις, υπάρχουν κάποια εγκαίνια που θα γίνουν μάλλον μέσω τηλεδιάσκεψης στα Βαρόσια, να δούμε και για τα Βαρόσια τι θα πει, γιατί προβλέπεται άνοιγμα εντελώς της πόλης και αποχαρακτηρισμό των Βαρουσίων ως στρατιωτική περιοχή. Mm-hmm. Να δούμε τι θα πει. Πάντως ο Τούρκος πρόεδρος σήμερα το πρωί, επειδή σήμερα είναι το Μπαϊράμι, ξεκίνησε το Μπαϊράμι επισήμως, το μουσουλμανικό Μπαϊράμι γιορτή των θυσιών, έκανε προσευχή, την πρωινή προσευχή, τα ξημερώματα, σε τζαμί της Λευκωσίας μαζί με τον, της κατεχόμενης Λευκωσίας μαζί με τον Ερσίν Τατάρ, και εκεί έκανε κάποιες δηλώσεις, και στις δηλώσεις αυτές είπε ότι δεν θα λέμε πλέον Βορράς και Νότος. Υπάρχει πλέον ο όρος Τουρκοκύπριος. Mm-hmm. Εμείς έτσι το βλέπουμε, και από εδώ και στο εξής θα μιλάμε για δύο κράτη ουσιαστικά. Και μάλιστα είπε και για την ενδεχόμενη αναγνώριση του ψευδοκράτους από το Αζερβαϊτζάν, που αν γίνει κάτι τέτοιο θα είναι η μόνη χώρα μετά την Τουρκία που μπορεί να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρχει κανένας δισταγμός πάνω σε αυτό το θέμα. Το συζητάμε συνεχώς, είπε, με τον αδελφό μου τον Ιλχάμ Αλίγεφ, που είναι ο πρόεδρος βέβαια του Αζερβαϊτζάν. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν, όλοι αναρωτήθηκαν χθες πώς και είπε κάτι τέτοιο, μήπως ετοιμάζεται να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος, και άρα ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, πώς λέμε και ως αστείο, στο να γίνει ένας γάμος, ας ξεκινήσουμε να πάρουμε το κοστούμι ή το νηφικό, ναι, και μετά βλέπουμε για το γάμο. Κάπως έτσι λοιπόν το είδανε και τη συγκεκριμένη εξαγγελία, τη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Δηλαδή ας ξεκινήσουμε από τα κτίρια και να δούμε τι θα γίνει μετά με το ψευδοκράτος. Δεν φαίνεται να ικανοποίησε απόλυτα τους Τουρκοκύπριους, άλλα περίμεναν, και βέβαια και η διεθνής κοινότητα περιμένει κάτι άλλο. Για να δούμε σήμερα τι θα γίνει. Τώρα, πάντως ξεκίνησε έτσι με ύφος πομπόδες να πει για αυτά τα χαρμόσυνα νέα που τελικά ήταν αυτά τα κτίρια. Τώρα, κύριε Καλεντερίδη, μπορεί να έκανε πίσω γιατί υπολόγισε τις προειδοποιήσεις? Δεν μείναμε μόνο στις προειδοποιήσεις. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι οι ΗΠΑ
έθεσαν τον Ερντογάν πρώτων ευθυνών του. Του ζήτησαν συγκεκριμένα πράγματα, να είναι προσεκτικός δηλαδή στην παρουσία του στο νησί. Ας περιμένουμε και σήμερα να δούμε τι θα γίνει. Όμως, για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε τα όλα όσα είπε και έκανε ο Ερντογάν και θα κάνει, θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος της Τουρκίας είναι ο εξής. Η διζωνική δικοινοτική ήταν ένας εθνικός στόχος της Τουρκίας. Mm-hmm. Από τη στιγμή που τον αποδέχθηκε η Ελλάδα ασμένος και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ, ο Ερντογάν έθεσε ένα καινούριο στόχο. Είναι ανεξάρτητο, ισότιμο, κυρίαρχο κράτος στα κατεχόμενα. Για ποιο λόγο? Και αυτός είναι ένας τακτικός στόχος. Ο στρατηγικός στόχος είναι ο έλεγχος ολόκληρου του νησιού. Θέλει λοιπόν να καταστήσει τα κατεχόμενα ένα αυτόνομο, κυρίαρχο, ισότιμο κράτος με το Νότο. Χρησιμοποιώ όρους τουρκικούς, μην παρεξηγηθώ. Ναι. Και στη συνέχεια να δεχθεί μια συνομοσπονδία δια της οποίας θα ελέγχει ολόκληρη την Κύπρο. Άρα, αυτά που εξήγηλε, ας μου επιτραπεί με όλο το σεβασμό για όλους όσους εκφράστηκαν για το ζήτημα, κατά την άποψή μου είναι εξαιρετικά σοβαρά. Οι Τούρκοι, ξέρετε, δίνουν μεγάλη σημασία στο συμβολισμό και καλά κάνουν. Άρα, αν υπάρχει ένα προεδρικό μέγαρο το οποίο εμπνέει τους υπηκόους, ναι, αν υπάρχει ένα κτίριο του κοινοβουλίου που επίσης εμπνέει και ένας εθνικός κήπος, είναι όντως συστατικά ενός κράτους αυτά. Και από εκεί και μετά θα κινηθεί στην κατεύθυνση που είπαμε. Επίσης, έχουν γίνει τα βήματα. Η κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία του Αζερβαϊτζάν, mm-hmm, και εδώ όσοι αποδέχθηκαν τον αγωγό από το Αζερβαϊτζάν, ας το σκεφτούν καλά σε τι παγίδα έβαλαν την Ελλάδα. Εάν λοιπόν είδαμε την κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία από το Αζερβαϊτζάν να πηγαίνει στα κατεχόμενα και να κάνει επαφές και σε επίπεδο κοινοβουλίου, αλλά και σε άλλα θεσμικά όργανα, παράνομα θεσμικά όργανα του ψευδοκράτους, mm-hmm, αυτός λοιπόν είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο πολιτικός στόχος. Η εσωτερική διάσταση, ναι, υπάρχει. Γι' αυτό πήρε και τον Μπαχτσελή μαζί του, τον συνεταίρο του στην κυβέρνηση, για να, αν θέλετε, να συσπυρώσει το κομματικό του ακροτήριο στην Τουρκία. Όμως, αυτό είναι το έλασο. Το μείζον είναι η αγωνία που έχει ο Ερντογάν και οι κινήσεις που κάνει να καταστήσει την Τουρκία περιφερειακή δύναμη η οποία θα ελέγχει γεωπολιτικά την Ανατολική Μεσόγειο. Και όχι αυτόνομα. Αυτό θα προσπαθήσει να το πετύχει για να πείσει την Ουάσιγκτον, τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο ότι εγώ είμαι εδώ για σας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος για την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν έχει κανένα τέτοιο σχέδιο για την Ανατολική Μεσόγειο. Αναφέρομαι την Ελλάδα και για την Κύπρο. Είμαστε απόντες γεωπολιτικά, αεροναυτικά θα έλεγα. Η Τουρκία χτίζει μια αεροναυτική δύναμη για να είναι παρούσα στην Ανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Η Ελλάδα αγκομαχά να το κάνει με τα Ραφάλ και με τις φρεγάτες όταν τις πάρουμε. Μέχρι τώρα λοιπόν ήμασταν απόντες, και αυτό που θα πρέπει να δούμε ως έθνος Έλληνες της Ελλάδας και Έλληνες της Κύπρου είναι ένα εθνικό σχέδιο για τη γεωπολιτική παρουσία, μάλιστα, της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, για να μην μας εκμηδενήσει ο Ερντογάν στην Κύπρο. Γιατί αυτό είναι το σχέδιό του. Για πάμε να κλείσουμε το σχολιασμό με το Διαμαντή. Έλα, Διαμαντή. Κοιτάξτε, κάνουμε πολλές φορές στην Ελλάδα το, κατά τη γνώμη μου, λάθος να στεκόμαστε σε αυτά που λέει ο Ερντογάν και όχι σε αυτά που επιδιώκει. Πολλές φορές αυτά τα δύο δεν συμβαδίζουν. Ίσως τις περισσότερες φορές αυτά τα δύο δεν συμβαδίζουν. Mm. Ο Ερντογάν λέει πράγματα και κάνει άλλα πολλές φορές. Δηλαδή, είναι σαφές, το είπε και ο κύριος Καλεντερίδης και νομίζω ότι σε αυτό δεν υπάρχει διαφωνία, ότι θέλει να ελέγξει μέσω των κατεχομένων να έχει μια ισχυρή πρόσβαση στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη γνώμη μου, η Ελλάδα δίνει μια πολύ αποτελεσματική απάντηση σε αυτό με τις τριμερείς συμμαχίες που έχει κάνει στο πλαίσιο των σχέσεων Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος. Αυτό που κάνει ο Ερντογάν, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι η πολιτική αλλά Τούρκα είναι μια πολιτική που μπορούμε να τη διαβάσουμε, άρα μπορούμε να την καταλάβουμε. Τι θέλει να κάνει ο Ερντογάν? Θέλει να ανοίξει τα Βαρόσια και να πει μετά στους Ελληνοκύπριους, ελάτε να κάνετε αιτήσεις για να σας δώσουμε πίσω ανακαινισμένα τα σπίτια σας. Αυτό είναι μια μεγάλη κίνηση του Ερντογάν. Πατάει επάνω στο συναίσθημα των ανθρώπων που έχουν
ξεσπιτωθεί εδώ και 50 χρόνια, έχουν χάσει τους δικούς τους και αισθάνονται αποκομμένοι από τις ρίζες τους, mm-hmm. και προσπαθεί μέσα από αυτό να νομιμοποιήσει τις εξελίξεις στο τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν είναι μια ομπρέλα πολιτικών του Ερντογάν και της Τουρκίας, τα οποία η Ελλάδα θεωρώ ότι τα έχει διαβάσει και πρέπει να απαντήσει αποτελεσματικά, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα στη Μεσόγειο. Αλλά αυτό, και κλείνω με αυτό, χρειάζεται, το τελευταίο που είπε ο κ. Καλεντερίδης νομίζω είναι πολύ σημαντικό, χρειάζεται επιτέλους οι πολιτικές ηγεσίες Ελλάδας και Κύπρου να συμφωνήσουν με στρατηγικούς όρους. Πράγμα το οποίο δεν είναι δεδομένο. Διαμαντή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα και στον Δημήτρη Σαϊδανίδη και στον Δημήτρη Ριζούλη και στον κύριο Σάμα Καλεντερίδη και στη Μαρία Τζαχαράκη. Θα περιμένουμε και σήμερα με ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της Μαρίας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open.